Η Παγκόσμια ημέρα σπανίων παθήσεων εορτάζεται από το 2008, την τελευταία ημέρα μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Σκοπός της εορτής είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις σπάνιες παθήσεις και τις επιπτώσεις που έχουν οι σπάνιες παθήσεις στις ζωές των ασθενών. Παράλληλα όμως, επιθυμούμε να ευαισθητοποιήσουμε και την κοινωνία των ιατρών προκειμένου να ενσκύψουν με περισσότερη αγάπη επάνω στο θέμα των σπανίων παθήσεων, ώστε να επιτύχουμε καλύτερη και έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία. Οι σπάνιες παθήσεις λέγονται έτσι διότι παρουσιάζονται σε πολύ μικρό αριθμό ασθενών. Συγκεκριμένα, σπάνια λέγεται η πάθηση που μπορεί να απασχολήσει έναν και μόνο κάτοικο σε πληθυσμό 2.000 πολιτών. Οι σπάνιες παθήσεις είναι χρόνιες, συνήθως ανίατες ασθένειες. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μπορούν να καταλήξουν ή σε χρόνια αναπηρία ή σε θάνατο. Για μερικές δεκάδες από αυτές υπάρχουν κάποιες συμπτωματικές, θα λέγαμε, θεραπείες με σκοπό αφενός με να ανακουφίσουν από τα συμπτώματα των σπανίων παθήσεων και αφετέρου να βελτιώσουμε το προσδόκιμο της επιβίωσης των ασθενών με σπάνιες παθήσεις. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι σπάνιες παθήσεις σε ποσοστό 80% είναι κληρονομικές. Σε ποσοστό δε 75% πρωτοεμφανίζονται σε παιδική ηλικία και επίσης και δυστυχώς ένα ποσοστό, το 30% των ασθενών με σπάνιες παθήσεις αποθνήσχουν μέχρι περίπου την ηλικία των 7 ετών. Περίπου εμφανίζονται οι σπάνιες παθήσεις σε ένα ποσοστό 6 έως 8% του πληθυσμού μιας χώρας. Παγκοσμίως 350 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από σπάνιες παθήσεις, δηλαδή περίπου το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ευρώπη περίπου 350.000 Ευρωπαίοι πολίτες πάσχουν από μια σπάνια πάθηση, περίπου δηλαδή όσο ο πληθυσμός της Μάλτας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου 800.000 άνθρωποι πάσχουν από σπάνιες παθήσεις και βεβαίως η συντριπτική πλειοψηφία δεν το γνωρίζει. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω επίσης είναι ότι για τις σπάνιες παθήσεις έχουμε τα ορφανά φάρμακα. Και γιατί λέγονται ορφανά φάρμακα? Γιατί δεν υιοθετούνται από την Διεθνή Φαρμακοβιομηχανία, καθότι απευθύνονται σε μικρό αριθμό ασθενών, δεν προσδοκούν οι φαρμακοβιομηχανίες εμπορικό κέρδος ανάλογο με τα χρήματα τα οποία θα διαθέσουν για έρευνα και ανάπτυξη αυτών των φαρμάκων που έχουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία βιοτεχνολογική παρασκευή. Ως εκ τούτου απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα στην ανακάλυψη και στη συνέχεια ανάπτυξή τους για να έρθουν στο εμπόριο. Ο ρόλος του Ερυθρού Σταυρού? Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε σαν Ερυθρός Σταυρός είναι να μπορούμε και προσπαθούμε άλλωστε να το κάνουμε σε πανελλήνια κλίμακα να ενημερώσουμε το κοινό όπου βρισκόμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για τα συμπτώματα αυτών των σπανίων παθήσεων, να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι υπάρχουν αυτές οι σπάνιες παθήσεις και ότι πρέπει να έχουν τη δύναμη οι γονείς, το περιβάλλον, του ασθενούς να αντιμετωπίσουν. Διότι σήμερα υπάρχει δυνατότητα, εάν υπάρξει έγκαιρη και έγκυρη, ας το πω, ιατρική περίθαλψη, διάγνωση, ιδίως στην παιδική ηλικία, να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από τις βλαβερές συνέπειες αυτών των σπανίων παθήσεων. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πρέπει στην παιδική ηλικία να προσεχθεί ιδιαίτερα η υγεία των νεαρών πολιτών. Ευχαριστώ θερμά.